ότι ο νόμος 2811 του 2000 καταργείται και πρόκειται για τον νόμο σύμφωνα με τον οποίο διωκόταν ποινικά όποιος ήταν υπεύθυνος για διατάραξη της ομαλής λειτουργίας των σχολείων που παραμένει παράνομα εντός του σχολείου, είχε να κάνει είτε με τους σχολικούς είτε με μαθητές. Ναι, στο μεταξύ μας βλέπουμε πλάνα από το αρχείο μας, από διάφορες καταλήψεις, από καταστροφές που έχουν από καταστροφές, γίνει μέσα χαρακτηριστική, σε ιδρύματα και σχολεία. Ακριβώς. Θυμόμαστε όλοι το 2007 μετά από μια πολυήμερη κατάληψη στο 28ο Γυμνάσιο Παγκρατίου, τις εικόνες που αντικρίσαμε όταν άνοιξε το σχολείο. Οι ζημιές ήταν ανυπολόγιστες. Μάλιστα τότε για την υπόθεση παραπέφθηκαν στον εισαγγελέα 14 μαθητές και ένας 18χρονος, στον οποίο μάλιστα επιβλήθη ποινή φυλάκισης 15 μηνών με ανασταλτικό χαρακτήρα. Και όμως και στους ζωγράφους το 2011 είχαμε πάρα πολλές ζημιές σε σχολεία και στην επαρχία, στη Θεσσαλονίκη, εικόνες ντροπής που δεν βοηθάνε σε κανένα να καταλάβουμε τι γίνεται. Και αυτό το νομοσχέδιο τώρα έρχεται να καταργήσει την ποινικοποίηση. Το σκεπτικό του Υπουργείου είναι ότι για την διασφάλιση της καλής ψυχολογίας των μαθητών, να μην παραπέμπονται δηλαδή στη δικαιοσύνη ύστερα από τέτοιες πράξεις. Μάλιστα. Άρα για όλα αυτά δεν θα έχει κανείς την ευθύνη. Από εδώ και στο εξής. Ευχαριστούμε πολύ.